χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Κωνσταντίνα Παπατσάκωνα και παρακολουθείτε το δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση της Ζούγκλας στις 5 παρα 5. Εμπλοκή της τελευταίας στιγμής προέκυψε στη διαδικασία αποκρατικοποίησης της ΔΕΠΑ και της ΔΕΣΦΑ με τους Ρώσους να αποχωρούν για το Κρεμλίνο λόγω διαφωνίας για το ύψος του προσφερόμενου τιμήματος. Ειδικότερα λίγες ώρες πριν από την κατάθεση των προσφορών, η ρωσική Συντέζ ενημέρωσε το ΤΑΙΠΕΔ και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Εμίρη ότι δεν πρόκειται να καταθέσει προσφορά για τη ΔΕΣΦΑ. Τελικά η μόνη πρόταση για τη ΔΕΣΦΑ είναι αυτή της αζερικής Σοκάρ, ενώ για τη ΔΕΠΑ δεν κατέθεσε προσφορά καμία εταιρεία. Από το ΤΑΙΠΕΔ κάνουν λόγο για επαναπροσδιορισμό των όρων αποκρατικοποίησης. Φοροδιαφυγή που ξεπερνά τα 6 εκατομμύρια ευρώ δείχνει για τους 4 συγγενείς του πρώην Υπουργού Οικονομικών Γιώργου Παπακωνσταντίνου το πόρισμα των ελεγκτών του ΣΔΟΕ από τις έρευνες στους τραπεζικούς λογαριασμούς τους. Το πόρισμα φτάνει τις 1.000 σελίδες και έφτασε στα χέρια του Προέδρου της Προανακριτικής Επιτροπής Χρήστου Μαρκογιαννάκη το μεσημέρι της Δευτέρας. Για το βράδυ της Τρίτης έχουν κληθεί να καταθέσουν οι συγγενείς του πρώην Υπουργού, ενώ ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου θα παραλάβει απόψε από την Επιτροπή όλο το υλικό της δικογραφίας. Στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος προσγειώθηκε λίγο μετά τις 3.30 το αεροσκάφος που μετέφερε τον Πρωθυπουργό του Λουξεμβούργου και πρώην επικεφαλής του Eurogroup, Jean-Claude Juncker, ο οποίος πραγματοποιεί διήμερη επίσκεψη εργασίας στη χώρα μας. Τον Juncker υποδέχθηκε στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Ο νοτιοαφρικανός πρώην πρόεδρος και ήρωας του αγώνα κατά του Apartheid, Νέλσον Μαντέλα, εξακολουθεί να νοσηλεύεται για τρίτη ημέρα σε σοβαρή κατάσταση με λίμωξη του αναπνευστικού. Στην ανακοίνωσή της, η Προεδρία αναφέρει ότι ο Τζέικοπ Ζούμα, ο πρόεδρος της Νότιας Αφρικής, επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς τον λαό να προσευχηθεί για τον 94χρονο Μαντέλα. Και τώρα λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό. Καλό και ζεστό καιρό σε ολόκληρη τη χώρα, με λίγες νεφώσεις που τις θερμές ώρες της ημέρας στα υπηρωτικά θα αυξηθούν, δίνοντας βροχές και καταιγίδες στη Μακεδονία, στην Ήπειρο και στα ορεινά κυρίως τμήματα της Θεσσαλίας. Περιμένουμε αύριο Τρίτη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 27 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα, από 13 έως 27 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα και από 15 έως 34 βαθμούς στα νησιά του Αιγαίου αλλά και στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο από νοτιοανατολικές διευθύνσεις ασθενείς έως σχεδόν μέτρη και στο νότιο Αιγαίο νότι μέτρη μέχρι ισχυρή. Μέτριος ισχυρή και βαθμία τοπικά σχεδόν θελώδης, βορειοδυτικοί άνεμοι θα επικρατήσουν στο Ιόνιο. Και τώρα να δούμε τις θερμοκρασίες σε 6 μεγάλες πόλεις της χώρας αναλυτικά. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 22 έως 26 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη από 20 έως 26 βαθμούς, στην Πάτρα από 17 έως 21 βαθμούς, στο Ηράκλειο της Κρήτης από 21 έως 29 βαθμούς, στη Λάρισα από 17 έως 30 βαθμούς και στα Ιωάννινα η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως και 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από την τηλεόραση της Ζούγκλας. Ακολουθεί η εκπομπή Μαγκαζίνο Live με την Kim Killian. Καλό σας απόγευμα.